Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα κάνουμε απόψε ένα ταξίδι, ένα μακρινό ταξίδι στα σύμπαντα. Και λέω σύμπαντα γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι μοναδικό το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Αντίθετα, υπάρχει θεωρία που θέλει να υπάρχουν πολλά περισσότερα σύμπαντα και μιλάμε για πληθυντικό. Εν μέσω Θέρους είχαμε αυτή την πρωτόγνωρη αποστολή στον Άρη ενός ερευνητικού οχήματος, το λεγόμενο Curiosity, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά ως περιέργεια, προκειμένου να κάνει εκεί πέρα έρευνες και τα αποτελέσματα αυτών θα τα στείλει στην ανθρωπότητα, στην Γη, για να μπορέσει να γίνει σχετική έρευνα των σχετικών αποτελεσμάτων και από εκεί έπειτα να βγάλουν οι επιστήμονες ορισμένα συμπεράσματα. Απόψε λοιπόν έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο απευθείας από την Αμερική κάποιους εξέχοντες καλεσμένους. Θα σας παρουσιάσω αμέσως, αφού πρώτα σας πω ότι λίγο πριν από, περίπου πριν από 3-4 μήνες, το Curiosity που έφτασε στον Άρη κατάφερε να συλλέξει χώμα από το έδαφος του συγκεκριμένου πλανήτη και να πάρει και κάποια κομμάτια από άλλα σημεία που βρίσκονται γύρω από το σημείο προσεγγίσεως του. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο επίτευγμα, όχι μόνο για την υπηρεσία την NASA, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι αποστολές συνοδεύονταν είτε από μερική επιτυχία είτε κάποιες φορές από αποτυχία. Μάλιστα, είχαμε δει στο παρελθόν μια ολόκληρη ομάδα η οποία κατάφερε για πρώτη φορά στα χρονικά να προσεδαφίσει σε κινούμενο αστεροειδές σώμα ένα όχημα και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. Εκείνη λοιπόν την περίοδο είχαμε φιλοξενήσει την εκπομπή τον Δόκτωρα Σταμάτιο Κρυμιζή, ένας επιστήμονας ο οποίος κάνει την Ελλάδα περήφανη σε όλα τα μήκη του κόσμου και μας έχει μιλήσει τότε σχετικά με το θέμα αυτό. Απόψε λοιπόν έχω την τιμή να φιλοξενώ κοντά μας τον Δόκτωρα Σταμάτιο Κρυμιζή, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δίπλα ακριβώς η εξέχουσα διακεκριμένη καθηγήτρια αστροφυσικής, η κυρία Παναγιώτα Πρέκα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας πέρα. Επίσης ο κύριος Γιώργος Ροδάκης, καθηγητής εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοριακής και εξελικτικής βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μάλιστα έχουμε και ένα θέμα το οποίο μας βάζει λίγο να σκεφτούμε εάν τελικά μπορεί να βρεθεί ένα περίεργο DNA στον Άρη. Θα συζητήσουμε όλα αυτά. Καθώς επίσης και ο διευθυντής του πλανηταρίου, του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, ο κύριος Διονύσης Σιμόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και ελπίζω, κύριε Κρυμιζή, να μας μεταφέρετε βεβαίως τα τελευταία αποτελέσματα των ερευνών σε ό,τι αφορά το Curiosity, το ερευνητικό σκάφος στον Άρη, αλλά και το Voyager, ένα διαστημικό σκάφος που εκτοξεύθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια. 35 χρόνια και βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Ναι, βέβαια, και έχουμε ορισμένες περίεργες παρατηρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω για όλους εσάς ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην εκπομπή είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, είτε μέσω email για να προτείνετε θέματα, να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις ή για κάποια ερωτήματα. Πάμε αμέσως όμως να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά αυτήν την έρευνα στον Άρη, στον κόκκινο πλανήτη, εκεί όπου προσεδαφίστηκε το ερευνητικό σκάφος Curiosity. Αναμφισβήτητα, ο πλανήτης Άρης είναι ένας από τους πιο μυστηριώδεις πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα. Παρόλο που το πλήθος των ιστοριών και των μύθων που το συνοδεύουν είναι πολύ μεγάλο, τα επιστημονικά δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουμε για αυτόν είναι ελάχιστες. Όλοι έχουμε δει το πασίγνωστο πρόσωπο του Άρη, ενώ οι θεωρίες περί υπάρξεως νοήμωνος ζωής τουλάχιστον στο παρελθόν συνεχώς απασχολούν τους φίλους του χώρου. Όπως και να έχει, έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, τα οποία είναι ικανά να διαψεύσουν ή να επιβεβαιώσουν σε πολλές περιπτώσεις τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο Άρης είναι ο τέταρτος κατά σειρά πλανήτης που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και έχει τις περισσότερες ομοιότητες με τη Γη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Διαθέτει ηφαίστεια, κοιλάδες και ερήμους. Το όνομά του το πήρε από τον Ολύμπιο Θεό του Πολέμου της ελληνικής μυθολογίας, ενώ οι ονομασίες των δορυφόρων του, Δήμος και Φόβος, ανήκουν στους γιους του Έλληνα Θεού. Η ατμόσφαιρά του αποτελείται κατά 95,32% από διοξίδιο του άνθρακα, ενώ στους πόλους του έχουν ανιχνευτεί πάγοι. Η βαρύτητά του υπολογίζεται στα 2 πέμπτα του δικού μας πλανήτη. Η πίεση στην επιφάνειά του είναι πολύ αραιή, πρακτικά ίση με την ατμοσφαιρική πίεση στα 35 χιλιόμετρα υψόμετρο από την επιφάνεια της Γης. Λόγω ακριβώς της αραιής ατμόσφαιρας, η ταχύτητα του ήχου είναι μικρή. Έτσι, ο Άρης, εκτός από άνυδρος και έρημος, είναι και σιωπηλός πλανήτης.
Σήμερα η γεωλογική ενεργότητα του Άρη ανοίγει στο παρελθόν. Ο πλανήτης μπορεί να θεωρηθεί γεωλογικά νεκρός, αν και η ύπαρξη μεθανίου σε ίχνη σε ορισμένες περιοχές υποστηρίζεται ότι προκαλείται από περιορισμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα, όπως και η πιθανολογούμενη έκκληση υγρού νερού σε ίχνη. Άφθονες είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη ροής νερού κατά το παρελθόν, κυρίως από την ύπαρξη φαραγγιών και φυσικά σχηματισμένων στραγγιστικών καναλιών. Ο Άρης είναι μέχρι σήμερα ο πλανήτης στον οποίο έχουν σταλεί οι περισσότερες διαστημοσυσκευές και γι' αυτό και γνωρίζουμε τα περισσότερα από κάθε άλλον στο ηλιακό σύστημα. Αιτία γι' αυτό είναι η σχετική εγκύτητά του στο δικό μας πλανήτη, οι υποθέσεις για ύπαρξη ζωής στην επιφάνειά του, καθώς και η σχετική ευκολία με την οποία θα μπορούσε να εγκατασταθεί μια ανθρώπινη αποικία στην επιφάνειά του. Ταυτόχρονα, ο Άρης είναι και ο πλανήτης που έχει εξαφανίσει τις περισσότερες διαστημοσυσκευές που στάλθηκαν προς αυτόν. Σχεδόν μία στις τρεις αποστολές κατέληξαν σε αποτυχία, κάτι που κάνει κάθε αποστολή στον Άρη, τουλάχιστον μέχρι την αύξησή της, πηγή αγωνίας για τους επιστήμονες που αστειευόμενοι μιλούν για την κατάρα του Άρη. Η πρώτη σημαντική εξερεύνηση έγινε από τα δύο σκάφη Viking της NASA, που προσεδαφίστηκαν στην επιφάνειά του τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1976. Έστειλαν τις πρώτες φωτογραφίες από την επιφάνεια, μελέτησαν το κλίμα και εκτέλεσαν μια σειρά πειραμάτων για την ύπαρξη ή μη ζωή στον πλανήτη με αμφιλεγόμενα αλλά πιθανότατα αρνητικά αποτελέσματα. Ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες και αποστολές, με τελευταία στις 5 Αυγούστου του 2012. Η NASA με το ρομπότ Curiosity, γνωστό επίσης και ως Mars Science Laboratory, προσεδαφίστηκε με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη. Τα μακροπρόθεσμα σχέδια της NASA προβλέπουν μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη, αλλά η εκτόξευσή της αποκλείεται να πραγματοποιηθεί πριν από το 2025 τουλάχιστον. Ένας πλανήτης λοιπόν ο οποίος κρύβει πάρα πολλά μυστικά και ελπίζουμε σύντομα τουλάχιστον με την αποστολή αυτή που έγινε να καταφέρουμε να ξεκλειδώσουμε μερικά από αυτά. Θέλω όμως να ρωτήσω κύριε Κρυμιζή εσάς, σε ποια κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται η έρευνα που αφορά στον Άρη και ποια είναι τα αποτελέσματα τουλάχιστον που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι επιστήμονες από το ερευνητικό σκάφος. Τα αποτελέσματα βέβαια βασίζονται στο Curiosity και καταφανώς λειτουργεί ακριβώς όπως έχει σε διαστεί μέχρι τώρα, με αξιόλογα αποτελέσματα ακόμη και τώρα. Και ένα από τα τελευταία μάλιστα συζητήθηκε για πρώτη φορά εχθές σε μια συνέντευξη τύπου στην NASA και είχε σχέση με το μεθάνιο. Όπως είχε πει και το κομμάτι σας για το μεθάνιο, ότι είχε πιθανώς παρατηρηθεί από διαστημόπλια τα οποία είναι σε τροχιά γύρω από τον Άρη, αλλά οι ποσότητες και η αξιολόγηση της, των παρατηρήσεων ήταν αμφιλεγόμενη. Δηλαδή τι, ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει μεθάνιο για παράδειγμα. Είχαν πει ότι τελικώς ότι υπάρχει αλλά σε ελάχιστες ποσότητες και βέβαια αυτό έδωσε λαβήν στη συζήτηση εάν πράγματι υπάρχει κάποια βιολογική δραστηριότητα ενώ πάρα πολλοί επιστήμονες είχαν ήδη πει ότι το μεθάνιο μπορεί να προέρθει από πολλές φυσικές πηγές μεταξύ των οποίων και την αντίδραση του ηλιακού περίοδους φωτός με την επιφάνεια και πολλά άλλα και από το υπέδαφος. Άρα να μην προέρχεται από κάποια βιολογική δραστηριότητα. Πράγματι. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στη χθεσινή ανακοίνωση ήταν ότι βρήκαν ελάχιστο ή μάλλον έχουν πει ότι είναι κάτω από ένα ορισμένο σημείο το οποίο πιθανό να είναι και μηδέν. Μηδέν. Που σημαίνει ότι το μεθάνιο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σε αυτή την περιοχή στην επιφάνεια. Βέβαια μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού. Αλλά δεν το αποκλείουν στο συγκεκριμένο πλανήτη, απλά λένε για εκείνο το σημείο. Για εκείνο το σημείο, το κρατήρα, εκεί καταφανώς είναι ελάχιστο ή δεν υπάρχει καθόλου. Ναι. Αυτή η μέτρηση θα επιβεβαιωθεί και θα ελαχιστοποιηθεί, ας πούμε, αν πράγματι δεν υπάρχει στο μέλλον.
Αλλά αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση, διότι έρχεται σε αντίφαση με αυτά που πίστευαν πολλοί μέχρι τώρα, ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα ορισμένο ποσοστό μεθάνιου στην επιφάνεια του στην ατμόσφαιρα του Άρη. Τι είναι αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό την αποστολή του Άρη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αν σκεφτούμε ότι έχουν προηγηθεί πάρα πολλές άλλες αποστολές, είτε στον Άρη είτε και σε άλλους πλανήτες. Μη επανδρομένες πάντα. Ναι, βέβαια. Είναι μια εύλογη ερώτηση, διότι υπάρχουν, και όπως είπε το κομμάτι που δείξατε, πολλές αποστολές από το Viking το 1976 και μέχρι το Curiosity τώρα. Και είναι γνωστό ότι υπήρχε νερό στον Άρη από τους παγετώνες στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο, που είναι και παγετώνες και νερού και διοξιδίου του άνθρακος. Και βέβαια σιγά σιγά ανακαλύφθηκαν ορισμένα ορυκτά στην επιφάνεια από απόσταση και από τροχιά, αλλά και μετά από τους δύο rovers που είχαν προσεδαφιστεί, που υποδείκνυαν ότι υπήρχε ροή νερού στην επιφάνεια πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Νερό ήσουν ζωή. Νερό. Οποιαδήποτε μορφή, έτσι. Οποιαδήποτε μορφή σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα από τα συστατικά τα οποία δημιουργεί τη βιολογική δραστηριότητα όπως τη γνωρίζουμε στη Γη υπήρχε. Mm-hmm. Και υπήρχε βέβαια και ενέργεια και υποτίθεται ότι υπήρχαν και ορισμένες οργανικές ουσίες. Mm-hmm. Που αυτό είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Αυτό που δεν υπήρχε είναι πρώτα η εξερεύνηση του υπεδάφους και η λεπτομερής ανάλυση που να μπορεί να κάνει πολύ πολύ συγκεκριμένες αναλύσεις των διαφόρων και των ορυκτών αλλά και των ατομικών στοιχείων στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα. Και αυτό το έφερε το Mars, το Curiosity, το Mars Science Laboratory, διότι είναι βασικά ένα γήινο εργαστήριο που έχει μεταφερθεί στον Άρη. Χωρίς βεβαίως να υπάρχουν άτομα τα οποία το συνοδεύουν. Είναι μη επανδρομένο. Θα κάνω ένα άλμα και θα πάω λίγο στον κύριο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, εσείς από την εμπειρία που έχετε στο κομμάτι, όχι απαραίτητο των διαστημικών ερευνών, αλλά θα το προσεγγίσω από την κοινωνική σκοπιά, από την ανθρώπινη σκοπιά. Ποιος εκτιμάτε ότι είναι ο μεγαλύτερος σκοπός της ανθρωπότητας, ο οποίος αναζητά τι έξω από τη Γη? Ο Αριστοτέλης το είπε καλύτερα από μένα πριν από 2.300 χρόνια. Ο άνθρωπος του ιδέα ωραίγεται φύση. Είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να μάθει. Ο Άρης είναι ένα από αυτά τα αντικείμενα που, αν θέλετε, τα έχει παρατηρήσει ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τους έχει δώσει ονόματα.